Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό Πάσχα σε όλους. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με την ΔΕΗ να βρίσκεται μεταξύ αυξημένων υποχρεώσεων και ανεξόφλητων οφειλών στην επόμενη μέρα για την επιχείρηση, εκτός από την πώληση μονάδων και ορυχείων, εντάσσεται και το λιγότερο πιθανό σενάριο της κατάρρευσής της. Ποιος θα επηρεάσει μια ενδεχόμενη κατάρρευση της ΔΕΗ? Όλους. Η απώλεια μπορεί να μεταφράζεται από blackout και αδυναμία κάλυψης της ζήτησης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέχρι πάυση των διευκολύνσεων πληρωμών. Σημαντικές όμως θα ήταν οι συνέπειες για την ελληνική οικονομία. Η εκμετάλλευση λιγνίτη στηρίζει σημαντικά την τοπική κοινωνία. Η συσσωρευτική αξία του λιγνίτη που εξορίχθηκε από το 1960 μέχρι το 2011 προσέφερε στη Δυτική Μακεδονία συνολικό πλούτο της τάξης των 35 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για τις προοπτικές διείσδυσης του φυσικού αερίου, τις νέες επενδύσεις σε υποδομές αλλά και για τις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες που δημιουργεί το άνοιγμα της αγοράς, μιλάει ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής, Χρήστος Μπαλάσκας, στο insider.gr. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα θα οδηγήσει σε σταδιακή μείωση των χρεώσεων, θα διασφαλίσει την βιωσιμότητα και υγιή αναπτυξιακή πορεία των εταιριών διανομής και εμπορίας, θα επιτρέψει την είσοδο νέων καινοτόμων προϊόντων αλλά και θα δημιουργήσει υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, υποστηρίζει. Όταν σε εποχή κρίσης η ελληνική επιχειρηματικότητα στηρίζεται από κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις, μπορούν να γίνουν μικρά ή μεγάλα επιχειρηματικά θαύματα. Ο Αγροτικός Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Μαρόνιας στη Ροδόπη, με πολλή όρεξη και ένα χάλκινο μετάλλιο σε διαγωνισμό στο Λονδίνο, προσπαθεί να κατακτήσει τις μεγάλες αγορές του εξωτερικού από τις οποίες και υπάρχει ενδιαφέρον. Ήδη εξάγουμε μικρές ποσότητες λαδιού σε Γερμανία και Σουηδία, αλλά δεν μπορούμε να καλύψουμε τη ζήτηση λόγω μικρής παραγωγής και ελλείψεων, αναφέρει ο Παναγιώτης Νικούδης, υπεύθυνος πωλήσεων του συνεταιρισμού, μιλώντας στο insider.gr. Οι αγρότες που συμμετέχουν δεν είναι σε θέση να διαθέσουν χρήματα. Η μεγαλύτερη στήριξη προέρχεται από τα προγράμματα Leader, την περιφέρεια και στη δική μας περίπτωση και από τη μη κυβερνητική οργάνωση Αποστολή. Το μικρό συσκευαστήριο που ετοιμάζουμε και το οποίο θα δώσει όθηση στην προώθηση του προϊόντων μας είναι δωρεά της οργάνωσης, συμπληρώνει. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το Γενικό Δίκτυο Μόνα κυμαίνει 685,31 μονάδες, καταγράφοντας οριακά κέρδη 0,02% σε πτώση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.